Επίσης, με τις εταιρείες και τον έφορο εταιριών και όλα αυτά τα πρόστιμα, τελικά τι λύση δόθηκε, κύριε Παπαναστασίου? Στο συγκεκριμένο, υπήρχε μια ενδιάμεση λύση την οποία θα έπρεπε να δώσουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να βγουν οι εταιρείες να υποδείξουν τους τελικούς δικαιούχους. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργήσε μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος ήταν γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, και μετά είχαμε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα έπρεπε να ξαναπεραστούν αυτοί οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι ουσιαστικά πολλές εταιρείες αντέδρασαν γιατί να ξαναπεράσουν τα στοιχεία εκείνα. Όμως υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί έπρεπε να ξαναπεραστούν. Το ότι έχει γίνει, πάρα πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν και πέρασαν όλα τα στοιχεία των εταιριών. Κάποιες άλλες όμως δεν τα έχουν περάσει στον χρόνο το οποίο θα έπρεπε να είχαν περαστεί. Για τις εταιρείες οι οποίες είχαν περάσει μέσα τα στοιχεία στην ενδιάμεση ψηφιακή πλατφόρμα, δόθηκε μία παράταση. Για τις άλλες που δεν είχαν ανταποκριθεί, δεν είχε δοθεί αυτή η παράταση και υπήρξε αυτή η αντίδραση. Και επειδή δεν είχε δοθεί αυτή η παράταση, ξεκινήσαν τα πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα είναι με βάση νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή. Και καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε εμείς, σαν Υπουργείο, να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Αύριο θα γίνει και μια συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, οπότε θα εξηγήσουμε εκεί τι έγινε ακριβώς. Τώρα, το τι συμβαίνει, εμείς έχουμε δείξει κάποια ανευελιξία μετά από κάποιες αντιδράσεις τις οποίες πήραμε και έχουμε δώσει κάποια παράταση και αναμένουμε να δούμε και αν μπορούμε να δώσουμε αυτή την ίδια παράταση σε αυτούς που δεν είχαν ανταποκριθεί μέσα στον χρόνο που είχαμε δώσει σαν Υπουργείο. Συνεπώς, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί θα πληρωθούν ή όχι, κύριε Υπουργέ? Θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε, αλλά τούτο εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς εξηγείται από την νομική υπηρεσία ο νόμος. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση και τη συμβουλή της νομικής υπηρεσίας. Δηλαδή, αύριο στη Βουλή που θα συζητηθεί το θέμα, θα υπάρχει και η απάντηση της νομικής υπηρεσίας? Όχι, πιθανόν να μην την έχουμε αύριο, αλλά θα εξηγήσουμε το τι συνέβηκε, γιατί υπήρξε η αντίδραση. Και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια αντίληψη, συναντίληψη να την πω έτσι, ώστε να μην υπάρχει αυτή ουσιαστικά η συζήτηση γύρω από το πώς είχε εξελιχθεί το όλο θέμα. Ναι, αλλά τεχνικά γιατί το σύστημα δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί αυτές τις αιτήσεις, κύριε Υπουργέ? Όχι, το σύστημα ήταν έτοιμο να δεχτεί τις αιτήσεις, απλώς δεν ανταποκρίθηκαν όλες οι εταιρείες. Ναι, αλλά είχαμε και τεχνικά ζητήματα. Καταγγελίες που φτάνουν κοντά μας είναι ότι προκύψαν και τεχνικά ζητήματα. Κάποιοι προσπαθούσαν να τα καταχωρήσουν, δεν τους επέτρεπε το σύστημα. Όχι, το επέτρεπε το σύστημα. Απλώς να σας πω ότι η ενδιάμεση λύση, την οποία κάναμε πολύ γρήγορα, διότι έπρεπε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά δεν μπορούσε να ελέγξει εάν η καταχώρηση ήταν ορθή. Και μπορούσε να καταχωρηθεί ένα όνομα το οποίο να ήταν Κύπρος, παραδείγματος χάρη, και κάποιος να περνούσε μέσα το Κύπρος με I, κάποιος άλλος να το περνούσε με Y. Οπότε αυτό η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα το αποδεχόταν. Η νέα και η τελική ψηφιακή πλατφόρμα δεν το αποδέχεται, εκτός εάν ελέξει το συγκεκριμένο όνομα ότι πράγματι έτσι γράφεται. Συνεπώς, περιμένουμε νομική υπηρεσία να μας πει αν θα πληρωθούν ή όχι αυτά τα πρόστιμα. Θα το ξέρετε το αμέσως επόμενο διάστημα. Βεβαίως, μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.